Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Είναι το Ντεκάι, η μεγάλη αυτή αρένα με πάνω από 50.000 θέσεις. Το όνομα αυτό σημαίνει κάτι σαν η μπανιέρα και εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Και τώρα ακούμε τον εθνικό ύμνο της Σλοβακίας. Πολύ όμορφος ο ύμνος, στιγμές περισυλλογής για όλους. Τέλος τα ψέματα. Λόβρεν. Κόβατσιτς. Μόντριτς. Αλλαγή παιχνιδιού. Μαζεύει την μπάλα. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Καλή αμυντική προσπάθεια. Χουμποτσάν. Μόντριτς. Πέρισιτς. Βρυσάλικο. Θα κάνει τη σέντρα. Και ναι, κατάφερε, το έβαλε. Στο ίδιο του το τέρμα. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Είναι σοκαριστικό και για αυτόν και για την ομάδα του. Αλλά αφού έγινε, καλύτερα που έγινε νωρίς. Τουλάχιστον έχουν χρόνο να αντιδράσουν. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Χάμσικ. Κούκα. Να η βαθιά μπαλιά στην άκρη. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Βρυσάλικο. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς και είναι 1-0. Ευκαιρία με τον Κόβατσιτς. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει μακριά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Τη στέλνει πολύ μακριά. Κόβατσιτς.
θα χάσει τελικά τον κομματισμό του, θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Μόντριτς. Πέρισιτς. Η μπάλα στον Πέρισιτς. Κεφαλιά. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερες. Κουκά. Κουμποτσάν. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Κουκά. Χάμσικ. Η μπάλα στο πλεκτό. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Εδώ δεν φέρει καμία ευθύνη ο goalkeeper. Απλά δεν πιανόταν. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Θα προσπαθήσουν να πετύχουν το κόλ της νίκης ή θα πάνε να κρατήσουν την ισοπαλία. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Ρέμπιτς. Πέρυσι. Ω, για μια στιγμή. Καλή επινόηση, για να δούμε. Στέλνει την μπάλα στον άξονα. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Υπέροχη κίνηση. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Τη στέλνει στο κέντρο. Νέα κεφαλιά. Ναι, το απέκτησε. Εδώ ζωρίστηκε ο Μπορκέρε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Κόβατσιτς με την μπάλα. Πάει για το γκολ. Καλό σουτ, αλλά κατευθείαν πάνω την αγκαλιά του τερματοφύλακα. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα διώξει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Ψάχνει για συμπαίκτη. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ.
Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Άσα με κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Ο διοικητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 1-1. Σλοβακία στη σέντρα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η Κροατία παίζει καλά, με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Κούκα. Πολύ σωστά. Εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Μεγάλοντα! Βρυσάλικο. Πέρισιτς ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βγάζει την παλιά. Και η σέντρα απομακρύνεται από τη ζώνη κινδύνου με τη γρήγορη αντίδραση του αμυντικού. Ωστόσο είναι κόρνερ. Κούκα διώχνει μακριά την παλιά. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Απομακρύνεται η μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Κούκα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει προς το κέντρο και με το κεφάλι πάει για γκολ. Βρυσάλικο. Θα διώξει την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι. Τον άδειασε κανονικά. Πολύ καλή πάσα. Δύσκολη η φάση. Τούντα! Απογοητευτικά έξω η μπάλα. Ο αμυντικός ήταν κολλημένος πάνω του. Παρ' όλα αυτά σούταρε, αλλά στόχισε. Βρυσάλικο. Πέρισιτς. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Καλά τη μυρίστηκε τη φάση ο επιτιθέμενος, αλλά μάλλον στάθηκε άτυπος. Πολύ δύσκολη φάση αυτή για τον τερματοφύλακα. Είναι από αυτές τις σέντρες που δεν ξέρει αν πρέπει να βγει τα δοκάρια του ή όχι. Κάθε δισταγμός εκεί μπορεί να του κοστίσει πολύ ακριβά. Εδώ ήταν απλά τυχερός. Μόντριτς. Βρυσάλικο. Πέρισιτς. Σεντράριο Πέρισιτς. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις.
Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Κούκα. Χάμσικ. Η Σλοβακία εδώ ανεβάζει στροφές. Μήπως καταφέρει και κλέψει την νίκη στο τέλος. Ρέμπιτς. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Κούκα. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Το γκολ θα μείνει στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Απίστευτο! Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Υπέροχη εκτέλεση. Έβαλε όλη του την κλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στιμένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Κατάφεραν και έφεραν τα πάνω κάτω στο μάτς. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πίστη και την προσήλωσή τους στο στόχο. Είμαστε στις καθυστερήσεις πλέον. Αλλά υπάρχει χρόνος και για ένα και για δύο γκολ, τουλάχιστον θεωρητικά. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κούκα. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Λόβρεν. Επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Κούκα. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή τους την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το στήριγμα της. Τι μάτς και αυτό, θα το θυμόμαστε για καιρό, για τις ανατροπές του και κυρίως το απρόσμενο φινάλι. Τι σκέφτεσαι για το σημερινό μάτς, Γιώργο? Η Κροατία είχε λάθος νοοτροπία, νομίζω. Ναι, θεωρητικά ήταν ισχυρή, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύεις και μέσα στο γήπεδο. Και κάθε λεπτό. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Κάπου εδώ τελειώνει η απόψινη κάλυψη. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν σχολιαστής. Από τη μεριά μας θα σας αφήσουμε για σήμερα. Χρήστο μου, εγώ ευχαριστώ.